Θα ξεκινήσουμε όμως, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό πριν από οτιδήποτε άλλο, από αυτό το φιλανθρωπικού χαρακτήρα παιχνίδι που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, αμέσως μετά το Πάσχα, την επόμενη Πέμπτη στις 8 ώρα το βράδυ, ανάμεσα στον Άρη και τη Μικτή Αγάπης. Τη Μικτή Αγάπης, τη φανέλα της οποίας θα φορέσει ένας ποδοσφαιριστής του Άρη, πάρα πολύ αγαπητός, από τους καλύτερους ξένους και από τα καλύτερα παιδιά, έχω την εντύπωση, που πέρασαν από τον Άρη τα τελευταία χρόνια, στα καλά χρόνια του Άρη, ο Φρανσίσκο Γαβίτο, τον οποίο θα καλησπερίσουμε από το Λίμπερο. Χάβη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μου επιτρέπεις να σε φωνάζω Χάβη, γιατί νομίζω είναι το παρατσούκλι σου, έτσι δεν είναι? Τι? Μου επιτρέπεις να σε φωνάζω Χάβη, έτσι δεν σε φωνάζουν όλοι? Όχι, ναι, δεν έχω πρόβλημα. Πού σε βρίσκουμε αυτές τις μέρες? Καλά, εδώ τώρα με οικογένεια, θα αναρρώσω λίγο διακοπές, ναι, οικογενειακή ζωή. Οικογενειακή ζωή, απαραίτητο. Πάντοτε ήσουν ένας καλός οικογενειάρχης, έτσι δεν είναι, Χαβίτο? Ήταν πάντα ναι, οικογένεια για σένα είναι το α και το ω. Ναι, αυτό όλα που του κάνω εγώ και από εκεί που πάω είναι πρώτο που κοιτάξω, είναι για να είμαι καλά με οικογένεια μετά. Γιατί για μένα είναι ο πιο σημαντικό. Γι' αυτό και μόλις έχω χρόνο, να το περάσω με οικογένεια. Τα ελληνικά σου έχουν βελτιωθεί αρκετά, ε? Τελικά. Τα ελληνικά σου έχουν βελτιωθεί αρκετά, λέω. Ναι, είμαι χρόνια εδώ, πολλά. Και ακούω ραδιόφωνο, τηλεόραση και την ομάδα, έχω συμπαίκτες σε Έλληνο, τώρα κάποιους προπονητές, πρέπει να μάθω καλά για να ξέρω τι έγινε. Τα παιδιά διαβάζουν ελληνικά, εσύ διαβάζεις, είναι... Εγώ διαβάζω, με λίγο δυσκολία, τα παιδιά διαβάζει και μιλάει, γιατί πάει κανονικό σχολείο. Άρα είσαι λίγο μισός Έλληνας πλέον, όχι μόνο Ισπανός, έχεις και λίγο Έλληνα. Ναι, πέρασα πολλά χρόνια εδώ, εγώ και την οικογένεια. Από όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στην Ελλάδα, ήρθες το 2006, έτσι δεν είναι πρώτη φορά? Ναι. Άρα συμπληρώνεις πλέον σχεδόν 10 χρόνια. Βέβαια πήγες και στην Τουρκία. Ναι, πήγα λίγο από Τουρκία, λίγο Ισπανία μετά, ναι. Ένα χρόνια μισό, δύο χρόνια. Το περισσότερο εδώ. Το περισσότερο εδώ. Άρα, από όλα αυτά νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι το αισθάνεσαι με τον Άρη, έτσι δεν είναι? Γιατί έζησες πάρα πολλά χρόνια στον Άρη. Ναι, ήμουν εκεί 5-6 χρόνια, που είναι πολλά χρόνια, εντάξει, καλά. Και πέρασα πολλά εισαγώνας, πολλά πράγματα εκεί. Πώς αισθάνεσαι, Χάβη, όταν βλέπεις... όταν βλέπεις βιντεάκια και από τα πρώτα πράγματα που βλέπει όταν πατάει κάποιος για τον Άρη είναι κάποια πολύ σημαντικά δικά σου γκολ των τελευταίων χρόνων με τη φανέλα του Άρη? Εγώ είμαι χαρούμενη γιατί έβαλα σημαντικά γκολ και είδα ο κόσμος πολύ χαρούμενη γι' αυτό λόγο. Εγώ κανονικά δεν βάλω πολλά γκολ, αλλά έχω τη τύχη και τα δουλειά, γιατί δουλεύω γι' αυτό, που έβαλα σημαντικά γκολ, που είναι σημαντικό για μένα αυτό, γιατί αυτό λέει τα δουλειά που κάνω κάθε μέρα είναι για κάτι. Φεύγοντας από τον Άρη που έζησες πολλά, στον Ολυμπιακό δεν ήταν και τόσο πετυχημένο το πέρασμά σου, έτσι δεν είναι? Όχι, ήρθα από 6 μήνες που δεν μπορούσα να παίξω για λόγω χαρτιά στην Ισπανία. Και εκεί δεν μπορούσα πολλές ευκαιρίες και χρειάζομαι λίγο ρυθμό. Πολλά πράγματα εκεί και λέω τελικά πήγα δανεικό για να παίρνω το ρυθμό όπως πρέπει και με το κουμπέ. Ναι. Αυτό το καιρό, όπως μας είπες, ξεκουράζεσαι. Νομίζω ότι πλέον είσαι ελεύθερος ή έχεις τελειώσει με τον Πανθρακικό? Ναι, εγώ τώρα με τον Πανθρακικό υπόγραψα ένα χρόνο, τελειώνω τώρα Ιουνίου. Ναι. Θα είμαι ελεύθερος. Θα είσαι ελεύθερος. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα, γενικότερα συζητείτε πάρα πολύ, Χάβη, ότι θα ήθελες να επιστρέψεις στον Άρη, ότι δεν θα έχεις αντίρρηση να παίξεις το πρωτάθλημα της Football League την επόμενη σεζόν, ότι θα ήθελες, εν πάση περιπτώσει, να ξαναγυρίσεις την ομάδα. Ναι, εγώ τον είπα. Με ρώτησα, όχι φέτος και πέρσι, άμα θέλω να επιστρέψω, αυτά λέω, ναι, εκεί πέρασα πολύ καλά χρόνια. Άρης είναι ένα από τις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Και άμα είναι τώρα στη γάμα και πολύ τώρα είναι η Β, άμα γνωρίσει όλα τα χαρτιά. Και ήμουνα εκεί πολλά χρόνια και έμενα καλά. Και την οικογένεια της αρέσει πολύ η ομάδα, η πόλη. Της άρεσε πολύ, που είναι σημαντικό για μένα και έχω όλα τα πράγματα που χρειάζομαι για οικογένεια εκεί και όλα αυτά μαζί κάνει να θέλω να
να μην έχω πρόβλημα που να πιστεύω η Β ή η Α. Αυτό τώρα δεν έχει πολλά σημασία. Ναι. Δεν έχεις μιλήσει πάντως με κάποιον. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα. Ακόμα όχι εγώ. Εκεί έχει το κινητό μου. Άμα θέλει κάποιος να μου κάνει πρόταση. Εγώ περιμένω άμα μου θέλει και πιστεύει μπορώ να βοηθάω την ομάδα. Έχω το κινητό μου και περιμένω την πρόταση. Και άμα δεν γίνεται βλέπω άλλα πράγματα βέβαια. Ναι, δεν ξέρει το πώς πότε θα είναι. Πάντως έχεις και επικοινωνία γιατί είναι και... Παλιοί συμπαίκτες σου πλέον στον Άρη έχουν γυρίσει αρκετά παιδιά που ήσασταν μαζί και παλιότερα. Έτσι. Είναι ο Σέρχιο, ο Κόκκε, είναι ο Κώστας ο Κασναφέρης, ο Βασίλης ο Ρόβας. Έχει παιδιά δηλαδή που έχετε ξαναπαίξει μαζί. Ναι, και έχει τώρα παίξει που παίξαμε πολλά χρόνια πριν μαζί. Και επιστρέψει εκεί και αυτός λέει τώρα είναι καλά. Εντάξει, αυτό που βλέπει τώρα στη Γάμα λέει είναι καλά, είναι όλα γαμικά, μας πληρώσει. Η ομάδα είναι ήρεμα, εμείς παίξει καλά γιατί έχει πολύ καλή ομάδα για γάμα και την πόλη είναι μια χαρά, το ξέρουμε, έχουμε φίλος εκεί, λέει είμαι καλά, λέω εντάξει, εγώ θα δω τι γίνει με μένα. Ο κόσμος τι σου λέει όταν έρχεσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, Χάβη, σταματάει, σου μιλάει? Ναι, ναι, με σταματήσει, θέλει κάποια φωτογραφία, μου λέει έλα εδώ στο σπίτι σου, έλα εδώ στον Άρη πάλι, σε χρειάζομαι και εδώ και στη Κέρκυρα και στη Κομωτινή και... Όλοι, μόλις βλέπω κάποιο από Θεσσαλονίκη από τον Άρη μου λέει γι' αυτό. Πάντως έστω και σε φιλικό παιχνίδι θα έχεις την ευκαιρία να ξανααγωνιστείς σε ένα γήπεδο που αγάπησες πολύ, το Κλεάνθης Βικελίδης, σε αυτό το παιχνίδι που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, στο οποίο έχεις μεγάλη συμβολή και εσύ, προσπάθησες αρκετά για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι, εμείς, εγώ μαζί με τη γυναίκα έχουμε μια ιδέα και θα προσπαθούμε να το κάνουμε. Τελικά. Γίνεται και το κάνουμε το φιλικό το 5 Μαΐου το βράδυ. Η ομάδα θα είναι Άρης και άλλο είναι σαν το φίλος μου, κάποιοι συμπαίκτες που παίξαμε μαζί, άλλος φίλος, άλλος όποιος μπορούσε να έρθει, γιατί κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να έρθει αλλά δεν μπορεί, γιατί έχει και κύπελλο, έχει πλεϊό, έχει δυσκολία γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις σε μια αγώνα που ακόμα έχεις κάποιος αγώνας σημαντικός και προσπαθούσα εγώ να κάνω το άλλη ομάδα και τελικά έγινε λίγο διαφορετικό, ήθελα να είναι μαζί με το Φουστέρ μια ομάδα, εγώ άλλη ομάδα, αλλά τελικά θέλει άλλη να το κάνει μια ομάδα, το κάνει και το άλλη ομάδα το κάνω εγώ και μας δώσα το γήπεδο τον Άρη και μας βοηθήσει λίγο με αυτά τα πράγματα που είναι, εγώ δεν έχω και είναι δύσκολο για μένα να το βρω. Και τελικά γίνεται, το κάνουμε όλοι μας. Και θα έρθουν τελικά, θα μαζευτούν αρκετοί και πρώην παίκτες του Άρη. Τώρα αποκλείστηκε για το κύπελο Ατρόμητος, νομίζω ότι δεν θα είναι πρόβλημα να έρθει και ο Νίκος ο Λαζαρίδης, ο Ούμπι, ο Μπίτες, τα παιδιά. Ναι, ναι, εγώ περίμενα κάποιους αγώνες γιατί αυτός θέλει να έρθει όλοι αυτά. Το θέμα είναι ακόμα είναι στο κύπελο και άμα πάει στο τελικό, είναι 7, είναι 2 μέρες μετά. Άμα παράσει το τελικό δεν μπορούσε να έρθει, κανονικά είναι. Ναι, ναι. Αλλά επιτέλους δεν μπορεί να πάει γιατί πάει το ΑΕ και λέει εντάξει θα πάμε. Ναι. Δεν μου είπαν να μην θα έρθει. Ναι. Περιμένω να μην γίνεται τίποτα κακό και όλοι που ξέρω έρθει όλοι. Θα είναι μια ωραία βραδιά νομίζω η επόμενη εβδομάδα και από τέτοια παιχνίδια έχει ανάγκη νομίζω και ο Άρης με αυτά που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και για τον κόσμο λίγο να ξεχαστεί και να δει και κάποιους παίκτες που αγαπήθηκαν αρκετά όπως εσύ, ο Ούμπιδες, ο Λαζαρίδης, είναι παιδιά τα οποία φορέσατε τη φανέλα του Άρη και την τιμήσατε πραγματικά. Ναι, εμείς το κάνουμε αυτή λόγο. Πρώτο λόγο είναι για να μαζεύουμε λίγα λεφτά να μπορούμε να το βοηθάμε τα παιδιά. Αυτό είναι πρώτο λόγο. Ναι. Θέλουμε να κάνουμε κάτι ωραίο, όχι μόνο για να πάμε εκεί και όποιος έρθει να δει αγώνα και τέλος. Να είναι ευχαριστημένο, να περάσει εκεί, να δει κάποιους παίχτες, μπορεί να κατεβάσει τα παιδιά μετά από εμάς. Και να κάνουμε κάτι ωραίο και όμορφο, να περάσει καλή βράδυ όχι μόνο τα παιδιά και τα οικογένεια και εμείς που πάμε εκεί. Να κάνουμε κάτι ωραίο για να είναι ευχαριστημένο και το κόσμο και εμείς και για το στόχο που το κάνουμε για τα παιδιά. Που δώσουμε μετά τα λεφτά. Και ίσως γίνει έτσι θεσμός και το κάνετε κάθε χρόνο πλέον. Δηλαδή να καθιερωθεί, να γίνεται κάθε χρόνο μια τέτοια, ένας τέτοιος αγώνας. Άμα το κάνει, ναι, όποιος άμα μπορούσαμε είναι καλό. Γιατί βοηθάει
για παιδιά ή άλλο στόχο, δεν ξέρω, άμα είναι άλλος που χρειάζεται βοήθεια, δεν είναι κακό. Εμείς που είναι ποδόσφαιρο, που κυνηγάει πολλά λεφτά κοντά, μπορούμε να βοηθάμε πιο εύκολο, όπως φέρω εγώ ο άνθρωπος από κανονικό δρόμο, που δεν έχει λεφτά, έχει πρόβλημα τώρα με την κρίση και τέτοια. Εμείς μπορούμε να βοηθάμε με λίγα πράγματα. Και εγώ προσπαθώ, εγώ δουλεύω με το Charity Idol τώρα και, και ξέρει, εγώ δώσω φανέλα, παπούτσια, ό,τι έχω, δώσω για να πουλήσει, να δώσει τα λεφτά. Αλλά φέτος μίλησα λίγο γυναίκα με εμένα, λέει κάνουμε κάτι διαφορετικό, προσπαθούμε, λέμε, και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και το κάνουμε. Όντως. Είναι πιο δύσκολο, αλλά το κάνουμε. Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξεις κόντρα στον Άρη. Από τότε που έφυγες. Γιατί, γιατί άλλη χρόνια που ήμουνα δεν πήγα να παίξω. Και πέρσι που ήμουνα στην Κέρκυρα δεν είναι στη Super League και δεν μπορούσα να παίξω. Καλύτερα, γιατί θα ήταν δύσκολο για σένα, έτσι. Ναι, είναι δύσκολο να παίξεις με άνθρωπος και κήπο η ομάδα που είσαι τόσα χρόνια και σου έδωσα ο παδός τόσο αγάπη και να το κάνεις, δεν το κάνεις χαρούμενο εσύ. Είσαι αντίπαλο εσύ, είναι δύσκολο, αλλά εντάξει. Είμαστε επαγγελματία, μπορεί να γίνει αυτό και εμείς πρέπει να δουλεύουμε. Όλα αυτά τα χρόνια που Άρης περνάει αυτή την περιπέτεια, Χαβίτο, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό? Γιατί έζησες τον Άρη του έπους της Μαδρίτης να αποκλείεται την Ατλέτικο εκείνη τη συγκλονιστική βραδιά και τα τελευταία δύο χρόνια τη βλέπεις στη Γάμα Εθνική. Για μένα δεν είναι καλό, δεν είμαι χαρούμενο να βλέπω τέτοια πράγματα. Μετά από τέτοια πράγματα καλές που κάναμε, που περάσουμε, ο κόσμος τρελάθηκε με πολλά, με πολύ χάρη, αγώνες, πάει στο γήπεδο με παιδιά, πάει να δει η ομάδα που ήρθε από την Ευρώπη, που το πιστεύει μπορεί να έρθει, και πέσουμε, νικήσουμε και μαγάσουμε. Είναι σαν πάρτι, σαν φιέστα να κάνεις τέτοιο αγώνα. Πέρασουμε όμιλος, κάνεις να έχει κάποιο όνειρο το κόσμος. Όχι το κόσμο και τα παιδιά που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και μόνο δεν βλέπει το ποδοσφαιριστής από τη τηλεόραση. Μεγάλος ποδοσφαιριστής, σαν Αγουέρο, σαν τέτοιο που ήρθε, τέτοιο μέρα. Και κάνουμε χαρούμενο κόσμο με τα δουλειά μας, με λίγα πράγματα. Και τώρα βλέπεις με κάποιος πρόβλημα, είναι τώρα στη Γάμα, πήγα στο γήπεδο, δεν βλέπω τόσο κόσμο κανονικά είναι. Πολλά μαγαζιά κλειστά, δεν νιώθω καλά, γιατί εκεί πότε έφυγα εγώ είναι όλα ανοιχτά, βλέπεις κόσμο πάντα εκεί στο γήπεδο, στην καφετερία και στον δρόμο βλέπεις τον κόσμο χαρούμενο και άμα χάσεις με κάποιο όνειρο για να λέει πάμε να κερδίσουμε αυτά, τώρα το βλέπεις λίγο διαφορετικό κανονικά και δεν νιώθω πολύ καλά. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Όντως. Πάντως εσύ, όπως λες, δεν θα έχεις αντίρρηση. Εάν ο Άρης το επιθυμεί να γυρίσει στην ομάδα, είσαι από τους παίκτες που έχει αγαπήσει ο κόσμος. Να ευχηθούμε, καταρχάς να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα, γιατί είναι και γιορτές. Ναι, και σε εσένα και στην οικογένειά σου. Θα χαρούμε πολύ να σε δούμε την επόμενη εβδομάδα, να πάνε όλα καλά σε αυτό το παιχνίδι. Μακάρι να μαζευτούν όλα αυτά τα παιδιά, οι φίλοι σου, οι πρώην συμπαίκτες σου, να έρθετε εδώ, γιατί τα χρήματα θα πάνε για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό. Ναι, αυτό είναι. Ο θέμα είναι αυτό. Το πρώτο λόγο είναι αυτό, για τα παιδιά. Αλλά μετά είναι άλλο πρόβλημα. Μετά, άμα έρθει ο κόσμος, είναι χαρούμενοι, αλλά άλλος τρόπος. Και θέλουμε αυτά. Και να έρθει παιδιά με μαμά, με παπά, να δει, να μιλάει, να έχει πάλι κάποιο όνειρο, κάποιο που μπορεί να θέλει να παίξει πάλι ποδόσφαιρο. Όντως. Και να είναι χαρούμενος μπορεί σε μία μέρα, αλλά σε αυτή τη μέρα μπορεί να είναι χαρούμενος όλη την εβδομάδα. Και εμείς για μας δεν είναι τίποτα, είναι μια αγώνα, παίξουμε εκεί, περάσουμε μια καλή βραδιά και κάνουμε χαρούμενο κόσμο και βοηθάμε για τα παιδιά που δεν έχει τα λεφτά που μπορεί να το βοηθάς, σαν παιδιά που σύνδρομε The Down, που αυτός που χρειάζεται πιο πολύ τα βοήθεια. Και μετά εμείς νιώθουμε χαρούμενο γι' αυτό, γιατί μπορούμε να... Αυτή η δουλειά που κάνουμε εμείς είναι για τέτοια, για να βοηθάμε τα παιδιά. Όχι τα παιδιά, άμα μπορούμε να βοηθήσουμε, νιώθουμε εμείς χαρούμενος. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν πόσο δεν είναι μόνο τα λεφτά και βλέπεις και αγώνες και φανέλες και τέτοια. Πρέπει να βοηθάμε πιο πολύ κάποια τέτοια πράγματα που γίνεται. Φανέλες από την εποχή που αγωνιζόσουν στον Άρη, έχεις κρατήσει, στις πήρανε όλες, τις έδωσες.
Έχω, αλλά έχω στην Ισπανία. Έχω, αλλά έδωσα πολλά, και έδωσα για να πουλήσει και για τη Charity και για άλλη εταιρεία, για να, άμα μπορεί να μαζεύει λεφτά με αυτά και βοηθά, και αυτό, αλλά έχω και, αλλά έχω στην Ισπανία. Κάποιες που είναι σημαντικές για μένα, τα έχω για μένα. Έχεις κρατήσει δηλαδή κάποιες από σημαντικά γκολ που έχεις πετύχει. Ναι, γι' αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χαβίτο. Θα χαρούμε να σε δούμε πολύ την επόμενη εβδομάδα, και εσένα και τα υπόλοιπα παιδιά. Και καλές γιορτές να έχεις και εσύ και η οικογένειά σου. Καλό Πάσχα. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Καλή Πάσχα. Να είστε καλά.